Είμαστε εδώ με τον Σπανό Μιχάλη, αρχηγό της ομάδας Ελευθερούπολης. Μιχάλη, ένα σκληρό παιχνίδι, μείνατε από νωρίς με 10 παίχτες. Παρ' όλα αυτά, καταφέρατε και ισοφαρίσετε και πήρατε την ισοπαλία. Ποιο είναι το σχόλιο σου? Πιστεύω ότι έτσι όπως ήταν η εικόνα του αγώνα, ο αντίπαλος πήρε την ισοπαλία. Παρότι παίζαμε από πολύ νωρίς με 10 παίχτες, είναι μια αποβολή η οποία παραμένει ανεξήγητο το γιατί έγινε. Αυτά που διαβάζω στο φύλλο αγώνος δεν νομίζω ότι στοιχειοθετούν καν αποβολή. Παρ' όλα αυτά, όλοι έχουν δικαίωμα σε μια κακή μέρα. Το ίδιο ισχύει και για τον διαιτητή. Η ομάδα μας συσπηρώθηκε από αυτό το γεγονός, ανέβασε την απόδοσή της, κλείσαμε τους χώρους. Είχαμε 2-3 ευκαιρίες να σκοράρουμε, ήμασταν άτυχοι. Παίζαμε μια πολύ καλή ομάδα, όπως είναι τα Βρυλίσια, σε ένα γήπεδο δύσκολο, με πολύ κρύο. Πιστεύω ότι μας αφήνει η ισοπαλία μια πικρή γεύση, γιατί είχαμε στο δεύτερο ημίχρονο 2 ευκαιρίες να το κλέψουμε το μάτς. Εμείς συνεχίζουμε την προσπάθειά μας, έχουμε δύσκολα παιχνίδια στη συνέχεια και μένουμε ικανοποιημένοι πιο πολύ από την εμφάνισή μας, παρότι όπως είπε σωστά, μείναμε γνωρίζουμε 10 παίχτες. Τώρα η συνέχεια τι φυλάσσει η ομάδα? Ο στόχος της ομάδας μας είναι ξεκάθαρος, να είμαστε όσο πιο κοντά γίνεται στην πρώτη τριάδα. Να έχουμε έναν ξεκάθαρο στόχο κοντά στις δύο ομάδες που από ό,τι φαίνεται ξεχωρίζουν στον όμιλό μας. Και από εκεί και πέρα θα μπούμε στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος και όσο πιο ψηλά είμαστε, θα κοιτάξουμε να πάρουμε ό,τι μας αναλογεί.